Φίλες και φίλοι αυτού του υπέροχου καναλιού, καλώς ήρθατε σε ακόμη μία βιντεάρα. Ήθελα απλά να χτυπήσω το τραπέζι για να σε τρομάξω, μικρούλη. Αλλά συγγνώμη που σε ξύπνησα. Είμαι εδώ σήμερα γιατί η Logitech μου έστειλε πάρα πολύ ωραία προϊόντα. Την Pro σειρά της. Αυτά εδώ δεν είναι για απλούς ανθρώπους. Αυτά εδώ είναι μόνο για επαγγελματίες. Οι απλοί κλείστε το βίντεο. Να μείνουμε εμείς εδώ οι επαγγελματίες, οι unboxers, οι παίκτες. Ό,τι έχει να κάνει με επαγγελματία. Οι αερασιτέχνες, πουλο. Ωραία, τώρα που μείνατε τρία άτομα, πάμε στο βίντεο. Συγκεκριμένα έχουμε το πληκτρολόγιο, το ποντίκι της Pro σειράς και τα ακουστικά. Θα ξεκινήσω με το πληκτρολόγιο. Τι γίνεται τώρα, πριν το ανοίξω. Τι μου αρέσει πάρα πολύ. Μου αρέσει πάρα πολύ στα Pro Gaming πράγματα της Logitech το ύφος που ακολουθεί, το μινιμαλισμό του σχεδιασμού κτλ. Για παράδειγμα, κοίταξε πώς τα είδες εδώ. Πώς διαφημίζει τα features του πληκτρολογίου χωρίς να τα έχει με fancy εφέ, με glossy γράμματα, απλά σου λέει τι γίνεται. Και σου λέει, ας πούμε, ότι έχει τα GX Blue Clicky switches. Είναι tenkeyless, που σημαίνει ότι δεν έχει αριθμητικό πληκτρολόγιο. Έχει το Light Sync RGB, detachable καλώδιο που βγαίνει δηλαδή. Μπορείς να έχεις profiles για το φωτισμό σου. 12 προγραμματιζόμενα F πλήκτρα και 1 millisecond report rate. Αυτά είναι τα selling points αυτού του πληκτρολογίου. Και εγώ δεν μπορώ να ανοίξω για ακόμη μια φορά το μαχαιράκι μου. Πάω λίγο στο unboxing του πράγματος. Τι ωραία τα τενκύλες, μικρούτσικα, χωρίς να πιάνουν χώρο, μπορείς να τα μεταφέρεις. Πολύ ωραία τα πράγματα εδώ πέρα μέσα. Συμμαζεμένο το καλώδιο, το οποίο είναι υφασμάτινων ινών, να σημειώσουμε, και αρκετά παχύ. Και φυσικά έχει μέσα οδηγίες και τέτοια πραγματάκια, τα οποία δεν μας χρειάζονται για την ώρα. Να πω ότι το πληκτρολόγιο από κάτω, η μία απόλυξη είναι USB, το κλασικό, το micro USB, αλλά έγινε έτσι φτιαγμένο ώστε να μπορεί να μπαίνει στο πληκτρολόγιο χωρίς να έχει κίνδυνο να βγει εύκολα, ασφαλίζει δηλαδή. Απ' την άλλη πλευρά έχουμε ένα έτσι χοντροκομμένο USB. Το καλώδιο, ξαναλέω, ότι είναι χοντροκομμένο και είναι υφασμάτινων ινών. Περνάω τώρα στο βασικό, το πληκτρολόγιο. Δεν έχει αλλάξει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια στο σχεδιασμό η Logitech. Ακολουθεί αυτό το τετράγωνο με τις ευθείες, σκληρό του πράγματος. Σημαντικά πράγματα που έχω να δηλώσω. Δύο σκαλοπατάκια για συνολικά τρεις κλίσεις στο πληκτρολόγιο. Την εντελώς χαμηλή, την εντελώς ψηλή και την μεσαία. Ωραίο αυτό. Πολύ αυστηρό αυτό. Η νέα λέξη του 2020 στο Inferno Braveheart είναι η λέξη αυστηρό. Να ξέρετε. Λοιπόν, πίσω αυτό εδώ, αυτός εδώ ο σχεδιασμός. Εδώ είναι που κουμπώνει αυτό που σας έλεγα πριν, έτσι. Ας το βγάλουμε λίγο για την ώρα. Στο μπροστά μέρος βλέπετε ότι λείπει εδώ το αριθμητικό πληκτρολόγιο, που σημαίνει ότι έχουμε μικρότερο σχέδιο. Σημαίνει ότι μπορεί να μετακινηθεί, να μπει εύκολα σε μια τσάντα, ξέρω εγώ, ακόμη πιο εύκολα. Χοντροκομμένο στο σύνολό του. Okay. Δεν είναι από τα πολύ αδύνατα πληκτρολόγια, το σώμα του δηλαδή είναι χοντροκομμένο, πολύ όμορφο, και θα κάνω όμως και αυτό που ήθελα από την αρχή να κάνω, να διώξω αυτές τις μικρές ζελατινούλες στο πλάι, έτσι μια λεπτομέρεια που λέει Pro. Μου αρέσει πάρα πολύ εμφανισιακά, χωρίς να έχει, ξέρω εγώ, το κάτι το ασύλληπτο, κρατάει το minimal σχεδιασμό. Κάτσε να το σηκώσω κιόλας. Τώρα έχουμε τα GX Blue Switches, τα οποία είναι... Ακούγονται. Το blue γενικά, όταν το βλέπετε στα πληκτρολόγια, σημαίνει ότι είναι η μηχανική διακόπτες οι οποίοι ακούγονται. Μου αρέσει. Και νιώθω ότι θέλουν λίγη προσπάθεια για να ενεργοποιηθούν οι διακόπτες. Και εμένα μου αρέσει. Για να ανοίξω και να δούμε τι χρώμα έχει. Μήπως είναι μπλε. Ρε, μπλε είναι. Μάλιστα. Λοιπόν, θα το συνδέσω, και όσο το συνδέω στον υπολογιστή. Τι ωραία που τα έχουν συμμαζεμένα, πάντα τα εκτιμώ αυτά που με παιδεύουν. Όπως κάνω πάντα στα πληκτρολόγια, για να είμαστε πιο επιστημονικά σωστοί. Αυτό εγώ το ακούω. Χριτς. Ναι, διακρίνω και εγώ το ρο μέσα. Το ναι. Χριτς το ακούς, έτσι. Ναι, ναι.
Το χρ. Ναι. Χρ. Χρ. Χρτς. Χρτς. Χρτστακ. Είναι χρτστακ. Το άκουσες. Αυτό είναι. Ξεκάθαρο. Δεν νομίζω ότι σηκώνει κουβέντα εδώ. Πάρα πολύ όμορφος σωτισμός. Έχουμε, είπαμε, light sync profiles που μπορείς να αλλάξεις τους χρωματισμούς κτλ. Από έξτρα πλήκτρα δεν έχει ποιος ξέρει τι. Έχει ένα που ενεργοποιεί και απενεργοποιεί το gaming mode, δηλαδή ακυρώνει το Windows key από εκεί πέρα κάτω, και έχει το πλήκτρο με το φωτισμό. Σβήσε, κλείσε, σβήσε, κλείσε. Αυτό, τίποτε άλλο. Μου αρέσει το φωτιζόμενο logo της Logitech στο πάνω μέρος και η ουσία είναι ότι είναι ένα πολύ γρήγορο πληκτρολόγιο. Έχει profiles φτιαγμένα από προ-παίκτες. Όλη η προ-σειρά που θα σας δείξω σήμερα υποτίθεται, εντάξει, ok, marketing, αλλά οφείλω να το πω γιατί υποτίθεται ότι έχουν πάρει την άποψη και τη γνώμη ειδικών πάνω σε αυτόν τον τομέα. Οπότε έχουν δημιουργηθεί profiles μέσα στο πρόγραμμα, στο software της Logitech, profiles και στο πληκτρολόγιο και στο ποντίκι και στα ακουστικά από gamers, επαγγελματίες που παίρνουν πρωταθλήματα και σηκώνουν, ξέρω εγώ, τουρνουά. Αυτοί έχουν φτιάξει το δικό τους profile μέσα, πώς θεωρούν για κάθε παιχνίδι πιο κοντά σε αυτό που πρέπει. Τώρα, ο φωτισμός των πλήκτρων είναι πάρα πολύ όμορφος, πολύ έντονος και μου αρέσει πολύ, δηλαδή σε σημείο νύχτα εγώ θα το χαμήλωνα κιόλας. Δύο λιχνίες έχει που φωτίζουν, το ένα είναι το Caps Lock και το άλλο είναι το Scroll Lock, τίποτα άλλο, εδώ στο πάνω μέρος. Και ξαναλέω ότι τα F πλήκτρα μπορούν να πάρουν άπειρα profiles για να μπορείτε να έχετε για κάθε παιχνίδι, ξέρω εγώ, τα δικά σας shortcuts. Μου αρέσει το πληκτρολόγιο, περνάω στο ποντίκι. Περνάω στο ποντίκι, το Pro Wireless, το οποίο κοίταξε το. Ίδια μαγιά. Και αυτό, Το ποντίκι λέει ότι έχει, είναι light speed. Θα σας εξηγήσω λίγο τι σημαίνει. Έχει τον χείρο αισθητήρα 16.000 dpi, το λέει και από κάτω. 0 filtering, 0 smoothing, μιζέρια. 0 acceleration, ζυγίζει 80 γραμμάρια και αντέχει, τα κλικ σου αντέχουν 50 εκατομμύρια πατήματα. Βγαίνει λοιπόν από τη συσκευασία και μπροστά είναι το ποντικάκι μας. Το οποίο λίγο παράξενο μου φαίνεται στο χέρι μου, θα το νιώθω ότι θα είναι στο χέρι μου. Συνεχίζω με το unboxing όμως στα γρήγορα. Υπάρχει μέσα αυτό εδώ το κουτάκι. Ναι, έχει το μικρό receiver του USB και ένα άλλο κουτάκι το οποίο έχει το καλώδιο. Φέρε Logitech και εσύ τα ξεκίνησες αυτά. Ψυχούλα ρε η Logitech. Και τι άλλο έχει πράγματα μέσα. Ναι, τέλος πάντων τα υπόλοιπα καλούδια δεν μας πολύ απασχολούν αυτά. Αυτό που μας απασχολεί ή να τα μαζέψουμε λίγο από εδώ. Αυτό εδώ είναι το ποντικάκι μας, το οποίο έχει αμφιδέξιο σχεδιασμό. Κάθε φορά το ίδιο με αυτά τα πράγματα, ρε. Είναι αμφιδέξιου σχεδιασμού, που σημαίνει ότι κάνει και για αριστερόχειρες και για δεξιόχειρες. Κοιτάξτε όμως τι έχει κάνει μια μαγκιά η Logitech. Συνήθως, εμένα, ας πούμε, με ενοχλεί πολύ όταν χρησιμοποιώ τέτοιο αμφιδέξιο ποντίκι. Τα από εκεί πλήκτρα, αυτά που ακουμπάνε δηλαδή το μικρό το χέρι μου, όχι το αντίχειρα, από την δεξιά πλευρά με ενοχλούν τα εξογκώματα των πλήκτρων. Εδώ η Logitech έχει κάνει το εξής. Σου λέει, άμα είσαι αριστερόχειρας, μπορείς να αφαιρέσεις αυτά τα μικρά καπάκια που είναι flat από την δεξιά πλευρά και να βάλεις τα πλήκτρα της αριστερής πλευράς για τους αριστερόχειρες να είναι και εδώ εξογκωμένα. Άμα δεν είσαι αριστερόχειρας, που το 90% των ανθρώπων δεν είναι αριστερόχειρες, θα σε κάνω έτσι ώστε να μην αισθάνεσαι ότι από εδώ έχεις πλήκτρα. Πολύ καλό αυτό. Θα ήθελα πολύ κάποιο είδους λάστιχο στα πλαϊνά του ποντικιού. Δεν έχω λάστιχο. Το grip είναι καλό. Δεν είμαι όμως άνθρωπος που θα επιλέξω αμφιδέξιου σχεδιασμού ποντίκι. It's just me. Okay? It's just me. Η ροδέλα μου αρέσει και έχει την αίσθηση, πώς να το πούμε αυτή, να χρή. Ναι. Επίσης, ξαναλέω ότι θέλω να έχω ροδέλα που έχει τα σκαλοπατάκια της πιο αισθητά. Αυτά είναι λίγο πιο απαλά σκαλοπατάκια σε αυτό το ποντίκι. Κάποιοι θέλουν όμως αυτό και όχι το πολύ αυστηρό κλικ στα πατηματάκια. Στο κάτω μέρος έχουμε το διακόπτη που ενεργοποιεί το ποντίκι και το κάνει ουσιαστικά wireless.
Βλέπετε ότι φέγγει το λογότυπο της Logitech στο κάτω μέρος. Μπορείς να κάνεις τα πάντα sync με τα χρώματα της προσειράς, εννοείται, να βάλεις ό,τι χρωματισμό θέλεις εσύ. Και εδώ μου αρέσει πάρα πολύ το φως της Logitech. Τώρα, στα γρήγορα είπαμε ότι έχει τον Hero αισθητήρα που είναι από 100 έως 16.000 DPI. Η επιτάχυνση φτάνει τα 40G, ενώ η ταχύτητα αγγίζει, ξεπερνάει μάλλον τα 400 IPS. Έχουμε 1000 Hz 1 millisecond στο USB report rate, ενώ ο επεξεργαστής είναι ένας 30-διάμπιτος ARM. Τα πλήκτρα και αυτά αντέχουν 50 εκατομμύρια πατήματα, ενώ η μπαταρία, σύμφωνα πάντα με την Logitech, διαρκεί 48 περίπου ώρες έχοντας ανοιχτό το φωτισμό και περίπου 60 ώρες απενεργοποιώντας το φωτισμό. Και εδώ θα ήθελα να σημειώσω ότι θα ήθελα ένα υφασμάτινο ενών καλώδιο και όχι αυτό εδώ το πλαστικό κτλ. Βέβαια μιλάμε για wireless ποντίκι, αλλά όπως και να το κάνουμε, αδερφούλη, βάλε ένα υφασμάτινο ενών να αισθάνομαι ότι είμαι premium user. Πάμε στα ακουστικά. Και περνάω λοιπόν στα ακουστικά, τα οποία είναι τα Pro X σκέτο. Logitech Pro X. Και εδώ, κοίτα, τα καθήκια ρε πως τα κάνω, τα βλέπεις, τι απίθανο. Τι έχουμε εδώ, Pro G 50 χιλιοστών drivers. Έχουμε το Blue Voice software. Με πολύ απλά ελληνικά, το Blue Voice είναι ένα software της Logitech το οποίο δίνει μια καθαρότητα, ένα μπάσο, ένα στούντιο τύπου εφέ στη φωνή σου, απομονώνει πολύ τους περιβάλλοντες ήχους. Πέρε καρατζε, ευτυχώς έχω εσένα και είναι από πίσω, έτσι και με διορθώνει. Και τέλος πάντων δίνει πολύ ωραία αίσθηση όταν ακούς τον άλλον από ένα τέτοιο μικρόφωνο που υποστηρίζει Blue Voice. DTS Headphone X2 για πολύ ωραίο surround σκηνικό. Ένα άλλο που μου αρέσει σε αυτά τα ακουστικά και το πολυδιαφημίζει η Logitech είναι ότι με αυτούς τους drivers, με τις τεχνολογίες, τα equalizers και ό,τι άλλο έχει σχετικό, σου δίνεται η αίσθηση της απόστασης στα παιχνίδια. Μπορείς να καταλάβεις δηλαδή, χοντρικά τώρα τα λέω, μπορείς να καταλάβεις την απόσταση π.χ. του αντιπάλου σου σε ένα παιχνίδι. Ανοίγοντας λοιπόν τη συσκευασία, η οποία και αυτή είναι πολύ premium, έχεις ένα κουτί το οποίο πετιέται, έχεις τα ακουστικά μέσα σε σακουλίτσα, έχεις την κάρτα ήχου USB, θα σας μιλήσω σε λίγο για αυτό, τα memory foam μαξιλαράκια, πολύ ωραίο το memory foam όταν χρησιμοποιείται από εταιρείες, και ένα πουγγί για να το κουβαλάς. Μέσα στο πουγγί όμως αισθάνομαι πράγματα εγώ. Δεν είναι έτσι απλά. Έχει ένα μικρόφωνο σε αυτό το πουγγί, το οποίο είναι detachable, θα το βάλουμε σε λίγο. Και τι άλλο έχει εδώ μέσα. Ωπ, ένα λαγό. Όχι ρε χαζέ. Καλώδια. Πολλά καλώδια. Σπλιτεράκι για να συνδέεται στον υπολογιστή με την κλασική απόλυξη λαχανή και ροζ. Ένα απλό audio jack σε audio jack για να συνδέεται σε συσκευές με line-in μικρόφωνο ενσωματωμένο, δηλαδή σε κινητά, laptop και τέτοια πράγματα. Και υπάρχει το κλασικό καλώδιο, αυτό μάλιστα είναι υφασμάτινων ινών. Αυτό είναι ένα ακόμη καλώδιο, το οποίο το συγκεκριμένο το χρησιμοποιείτε για να κουμπώσετε τα ακουστικά στην κάρτα USB, στην κάρτα ήχου την εξωτερική. Μέσω αυτού εδώ του καλωδίου σας δίνεται και επιλογή να ρυθμίσετε την ένταση από το controller το ειδικό, το οποίο είναι πολύ εθιστικό το ανεβοκατέβασμα, δεν μπορώ να σας το περιγράψω τώρα. Είναι αργά το βράδυ, θα μπορούσα να πω διάφορες λέξεις, αλλά μπορεί να φάει και τίποτα restricted το βίντεο αν αρχίσω και κάνω επιφωνήματα και τέτοια πράγματα. Εδώ έχει ένα διακόπτη για να μιουτάρεις το μικρόφωνο. Η USB κάρτα ήχου χρησιμοποιείται, παιδιά, για περιπτώσεις που θέλετε να συνδέσετε τα ακουστικά στον υπολογιστή. Μπορείτε να το συνδέσετε και με τους άλλους τρόπους. Αλλά εδώ θα πάρετε το 100% των ακουστικών. Για να πάρετε το 100% των ακουστικών με audio jack, πρέπει να ξέρετε ότι έχετε μια πολύ καλή κάρτα ήχου, να σας στέλνει σωστά τον ήχο και είναι μια ολόκληρη διαδικασία για να πάρεις το 100%, η οποία ενδεχομένως σε κάποιες περιπτώσεις κοστίζει. Εδώ είστε λίγο πιο καλυμμένοι, ξέρετε ότι μέσω του USB απλά και όμορφα παίρνετε αυτό που έχει να σας δώσει η κάρτα ήχου και στο κατ' επέκταση τα ακουστικά. Πάω λίγο να δω και τα ακουστικά, γιατί τόση ώρα μιλάω για αυτά, αλλά δεν τα έχω ανοίξει και θέλω να δω. Πολλοί λένε ότι είναι πολύ άνετα στα αυτιά για πολύ ωραία χρήση και ότι είναι πολύ όμορφα. Βλέπω ότι χρησιμοποιεί πολύ μέταλλο,
Αν καταφέρω, παιδιά, σε ένα τεταρτάκι είμαστε έτοιμοι. Το κατάφερα. Αυτά είναι τα ακουστικά. Πολύ... πολύ MacGyver, μ' αρέσουνε. MacGyver, τι περιγραφές, δηλαδή τι ρε φίλε. Να σου πω κάτι ρε αδερφέ, άμα είσαι από χωριό, δεν καταλαβαίνεις τη λέξη MacGyver. Στο χωριό βλέπαμε MacGyver. Και εγώ από χωριό ήμουν και βλέπω MacGyver full. Λοιπόν, έχουν φανταστική απομόνωση του ήχου, πάρα πολύ. Είναι ένα κλικ σφιχτά στο κεφάλι, εφαρμόζουν όμως πάρα πολύ καλά. Μου αρέσει που έχουν αυτό το oval μέγεθος και όχι το κυκλικό που πατάει το πάνω και το κάτω άκρο του αυτιού. Είναι πάρα πολύ ωραία στην αίσθηση. Έχουν την ελαστικότητα, αλουμίνιο στο περισσότερο μέρος τους, το headband εδώ πέρα, δερμάτινη υφή πάνω με ανάγλυφο το λογότυπο Pro, το μαξιλαράκι αρκετά πλούσιο, στα ακουστικά εδώ δερμάτινο. Δεν θα το ήθελα όλο δερμάτινο, αλλά μήπως αυτά δεν είναι δερμάτινα. Ναι ρε φίλε. Αχ, επιτέλους υπάρχει κάποιος που σκέφτεται για εμένα. Μέσα στη συσκευασία λοιπόν, δεν σου δίνει δεύτερα, σου δίνει φασμάτινα μαξιλάρια. Που είναι κάτι πάρα πολύ θετικό, γιατί εγώ με τα δερμάτινα κολλάω λίγο. Ειδικά της Logitech το δερμάτινο, είναι αυτό το δερμάτινο που εγώ ανατριχιάζω. Είναι το πολύ μαλακό, σχεδόν λαστιχένιο. Δεν το προτιμώ. Οπότε με βολεύει πολύ το εμφασμάτινο του πράγματος. Εδώ, σε αυτό το σημείο είναι που κουμπώνει το μικρόφωνο. Χρησιμοποιείς το μικρόφωνο άμα θέλεις. Άμα δεν θέλεις, το πετάς. Τόσο απλά. Πάω να το συνδέσω στο PC. Λοιπόν, πριν τα φορέσω στα αυτιά μου, θέλω να πω πόσο όμορφο είναι αυτό εδώ που έχει κάνει στα ακουστικά η Logitech. Αυτό το μεταλλικό... γυαλιστερό γλώσσι σχέδιο είναι έρωτας ρε, και στην υφή και στο να το βλέπεις. Φυσικά δεν έχει φωτισμό, δεν κουμπώνεται τίποτα με ρεύμα πάνω, USB κτλ. Το USB είναι για άλλο λόγο. Λοιπόν, πάμε λίγο να τα δοκιμάσουμε. Επιβεβαιώνω ότι από εδώ όντως λειτουργεί έτσι όπως σας το εξήγησα πριν. Έχεις έλεγχο των ακουστικών και εδώ έχεις μια διαφήμιση. Μου αρέσει πάρα πολύ το ότι απομονώνονται όλα και δεν ακούω τίποτα. Ακούω τους παλμούς της καρδιάς μου. Εσείς ακούγεται από το μικρόφωνο το... Για να καταλάβεις πόσο καλή απομόνωση κάνει. Κοίτα εδώ. Πω, που μπουκώνει το σύμπαν όλο. Τα ακουστικά έχουν πάρα πολύ ποιοτικό ήχο. Αισθάνομαι αυτή τη σιγουριά στον ήχο σε όλες τις συχνότητες. Δεν έχουν υπερβολική ένταση στο USB που τα δοκιμάζω. Δεν έχουν την τρελή ένταση που θα σε κουφάνουν. Αλλά παιδιά, είναι υπέροχος ο ήχος. Είναι πολύ καθαρός, κρυστάλλινος, τα υψηλά του, τα χαμηλά του. Σιγουριά στον ήχο ρε φίλε. Πολύ καλό. Και θα ρω ότι αυτό το πράγμα είναι πολύ χρήσιμο ειδικά στα παιχνίδια, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι περισσότερο gaming ακουστικά, με τις τεχνολογίες που είπα ότι έχει μέσα και τα DTS και τις ιστορίες μπορούν νομίζω να δώσουν ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Μου αρέσουν τα ακουστικά, τα ήθελα λίγο τόσο πιο δυνατά. Όχι πάρα πολύ, τόσο έτσι. Τόσο. Μάλιστα, πάμε να κάνουμε το conclusion αυτό του βίντεο. Στα ελληνικά, conclusion. Λοιπόν, αυτά με τα προ περιφερειακά της Logitech, καθόλου άσχημες προτάσεις. Βέβαια, ξαναλέω ότι απευθύνονται σε συγκεκριμένο κοινό που θέλουν το κάτι παραπάνω όσον αφορά όχι το θεαθήνε του πράγματος, γιατί όπως βλέπετε από θέμα θεαθήνε δεν το πολύ έχουν. Είναι πολύ απλά εμφανισιακά τα προϊόντα. Αλλά νομίζω ότι μπορούν να δώσουν αυτό το κάτι παραπάνω που θέλουν οι pro gamers. Το πρόγραμμα της Logitech είναι και αυτό πάρα πολύ πλούσιο, με equalizers, με profiles, με τα πάντα. Εγώ, σαν Σάκης, ξεχωρίζω το πληκτρολόγιο, το οποίο και το μέγεθός του, το σχέδιο, το στήσιμο μου αρέσει πάρα πολύ. Το ποντίκι δεν με βολεύει, αν και ασύρματο εγώ θέλω να είναι πιο δεξιόχειρα το στήσιμο, δεν μπορώ τα αμφιδέξια και μου είναι λίγο μικρό στο χέρι. Όχι ότι δεν θα έκανα τη δουλειά μου, αλλά δεν μπορώ νομίζω να κάνω τούμπανο gaming εγώ με αυτό. Τα ακουστικά μου άρεσαν πάρα πολύ,
Πολύ ωραίος ήχος, ποιοτικότατος ήχος, κρυστάλλινος, λίγη ένταση παραπάνω και ήμασταν ακόμη καλύτερα. Αυτά από εμένα, θα σας έχω link στην περιγραφή για όσους ενδιαφέρεστε να τα ρίξετε μια ματιά από τιμές, διαθεσιμότητες και ιστορίες. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε social media εδώ στο Infernal Brave Card και το καλύτερο merchandise του κόσμου. Γεια σας!